Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Renault, της Terrain Motors, του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault στη χώρα μας, τον Χρήστο Σκυρδί. Χρήστο, καλή σου μέρα. Τι κάνετε, καλημέρα Τάσο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τίποτα. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν που έχουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Renault στην εκπομπή μας είναι για το νέο Renault Austral. Renault Austral, ένα SUV που ήρθε να ταράξει λίγο τα νερά, κακά τα ψέματα. Καταρχήν, να γίνουμε πιο σαφείς όσον αφορά την προφορά του αυτοκινήτου, είναι το Renault Austral. Austral. Έτσι, okay. Έχουμε ένα, είναι με α και γιου στην αρχή, ναι. Μαζί, Austral. Έτσι, είναι ένα εύβοιχο όνομα το οποίο επέλεξε η Renault για ένα μοντέλο το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει και θα έρθει ουσιαστικά, θα έρθει γύρω στα τέλη του χρόνου, τέλη του φθινοπόρου στη χώρα μας. Θα έρθει να αντικαταστήσει το γνωστό μας Kadjar. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα αυτοκίνητο με πληθωρικό μέγεθος, έχει μήκος περίπου 4,5 μέτρα, με μεγάλο μεταξόνιο, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και ψηλό αμάξωμα. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι ο λόγος για τον οποίο η Renault δεν συνέχισε απλά την ονοματολογία χρησιμοποιώντας το όνομα Kadjar, αλλά πήγε σε καινούργια ονοματολογία, είναι ακριβώς γιατί ήθελε να καταδείξει με τον πιο εύγλωτο τρόπο ότι πρόκειται για ένα τελείως καινούριο αυτοκίνητο. Και πράγματι είναι ένα τελείως καινούριο αυτοκίνητο που δεν έχει καμία σχέση με το Kadjar που ξέραμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Μεγάλο μεταξόνιο σημαίνει μεγάλους χώρους. Οι χώροι είναι στην κορυφή της κατηγορίας, τόσο να αφορά στο εσωτερικό, στην καμπίνα του αυτοκινήτου για τα πόδια και τα κεφάλια των πίσω επιβατών, όσο και αναφορικά με το port bagage, το οποίο ξεκινάει από τα 500 λίτρα και μπορεί να διαμορφωθεί και να μεγαλώσει, καθώς η Renault επέλεξε να εξοπλίσει το Austral με ένα πίσω σειρώμενο κάθισμα, το οποίο μετακινείται κατά 16 εκατοστά. Οπότε ανάλογα τις ανάγκες μπορεί να αυξομοιωθεί και ο χώρος αποσκευών. Δεν πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ και πάρα πολύ χρήσιμο για ένα αυτοκίνητο αυτού του είδους. Επίσης το Austral, στη λογική της χρηστικότητας, έχει και μία πίσω πόρτα η οποία είναι ηλεκτρικά ανοιγόμενη. Οπότε σιγά σιγά δημιουργείται εικόνα ενός πάρα πολύ βολικού οικογενειακού αυτοκινήτου. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, να πούμε, τι άλλο έτσι. Πάμε τώρα, τεχνολογία. Ναι. Πλέον έχουμε υβριδικά σύνολα. Τι μας δίνει η Renault για το νέο Austral? Σωστά. Λοιπόν, η Renault έχει επιλέξει να εξοπλίσει το Austral μόνο με υβριδικά σύνολα. Πράγμα που σημαίνει ότι πιστεύει ότι στην παρούσα φάση οι ανάγκες ενός τέτοιου μεγέθους αυτοκινήτου εξυπηρετούνται καλύτερα από τη γνωστή υβριδική τεχνολογία, η οποία και θα μας ταξιδέψει προφανώς αρκετά χρόνια ακόμα παράλληλα με την ηλεκτρική τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, οι κινητήρες που εξοπλίζουν το Austral είναι βασικά τρεις. Με διάφορες διαμορφώσεις όμως, έχουμε ένα βασικό υβριδικό, ήπια υβριδικό μοτέρ στα 1200 κυβικά με τούρμπο αυτή τη φορά, το οποίο στη βασική του έκδοση αποδίδει 130 ύπους. Στη μέση της γκάμας έχουμε ένα εξίσου ήπια υβριδικό σύνολο, το οποίο στα 1300 κυβικά αποδίδει ή 140 ή 160 ύπους, και εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό το σύνολο μας είναι γνωστό γιατί έχει εξοπλίσει και το Arkana, το γνωστό μας Arkana πλέον, και το Captur, και εξόπλιζε και το παλαιότερο Kadjar. Στην κορυφή ωστόσο της γκάμας βρίσκουμε αυτό που πραγματικά είναι η αιχμή του τεχνολογικού δόρατος της Renault και είναι ο αμυγός υβριδικός κινητήρας, όχι ο ήπιο υβριδικός, ο full υβριδικός κινητήρας με τα διακριτικά E-Tech, ο οποίος απαρτίζεται από δύο ηλεκτροκινητήρες και τον Turbo 1200 που είπαμε στην αρχή, τον τρικύλινδρο, και έχει δύο αποδόσεις στα 160 και 200 άλογα. Οπότε εδώ έχουμε ένα ισχυρότατο σύνολο, το οποίο παράλληλα μπορεί να μας κάνει περίπου το 80% των αστικών μετακινήσεων αμυγός ηλεκτρικά, ακριβώς βασιζόμενο στην υβριδική, την εξελιγμένη υβριδική τεχνολογία, και ταυτόχρονα να μας κάνει και μια οικονομία περίπου 40% εάν το αυτοκίνητο, σε σχέση με το αν το αυτοκίνητο κινούταν με ένα αμυγός θερμικό μοτέρ. Οπότε πραγματικά αυτό είναι ένα διαμάντι. Αξίζει να το περιμένουμε και αξίζει να το δούμε. Μεγάλο το ποσοστό, 40%. Πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο και είναι και πραγματικό. Για όσους έχουν οδηγήσει ένα τωρινό, ένα σύγχρονο υβριδικό μοντέλο της Renault, με αυτό το full υβριδικό σύστημα,
το οποίο κυκλοφορεί ήδη στα Clio, Captur και Arkana. Πραγματικά η εντύπωση που μένει είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μετακινήσεων γίνεται αμιγώς ηλεκτρικά. Αμιγώς. Και είναι η πραγματικότητα. Και κάτι τελευταίο για το Renault Austral. Το διαφημίζει Renault και μάλιστα το διαβάσαμε πολλές φορές ότι έχει πολλές νέες υπηρεσίες. Και σήκεψε με δύο πράγματα. Δύο πράγματα να πούμε χοντρικά. Καταρχήν να πούμε ότι το Austral εξοπλίζεται με 32 διαφορετικά συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, τα οποία όταν το καλό έρθει στη χώρα μας θα τα γνωρίσουμε με αναλυτικό τρόπο. Ωστόσο, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στις πολύ μεγάλες μέσα οθόνες του, τα συστήματα infotainment, τα οποία για την πληροφόρηση του κοινού είναι, καταλαμβάνουν πάνω από 24 ίντσες σε επιφάνεια, μπορεί κανείς να αξιοποιήσει όλες τις υπηρεσίες της Google. Το αυτοκίνητο είναι απολύτως συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και μπορεί ο οδηγός να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και τα applications της Google τα οποία χρησιμοποιεί ήδη. Έτσι. Οπότε μιλάμε για ένα περιβάλλον smartphone σε τροχούς. Okay, σημείο των καιρών λοιπόν. Το περιμένουμε, είπαμε, να έρχεται πότε στη χώρα μας? Το περιμένουμε στα τέλη του φθινοπόρου. Τέλη του φθινοπόρου. Φεύγουμε από υβριδικό, φεύγουμε από το Austral και πάμε στο Megane το ηλεκτρικό. Τις οποίες την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι, τις προηγούμενες εβδομάδες το οδήγησαν και Έλληνες δημοσιογράφοι. Σωστά. Το Megane το ηλεκτρικό θα είμαστε πιο τυχεροί και θα το περιμένουμε σχετικά σύντομα και στη χώρα μας. Υποθέτουμε ότι μέχρι το τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού, θα έχει φτάσει και στην Ελλάδα. Πρόκειται για το αυτοκίνητο σταθμός στη νέα εποχή της Renault, το οποίο βασίζεται στην απολύτως ηλεκτρική πλατφόρμα, την καινούργια του ομίλου, τη CMF-B EV. Είναι 100% φυσικά ηλεκτρικό, έχει αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα και απόδοση έως 230 άλογα. Είναι ένα τεχνολογικό κομψοτέχνημα και αξίζει να το περιμένουμε, να το δούμε όλοι από κοντά, γιατί σηματοδοτεί. Αυτό που έχει σημασία σηματοδοτεί την νέα πραγματικότητα στην ηλεκτροκίνηση, στα συμβατικά, στα σημερινά αυτοκίνητα, με ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει σήμερα τόσο η Renault όσο και γενικότερα η αυτοκινητοβιομηχανία. Και δεν θα το έκανε με τίποτα άλλο η Renault σε οποιοδήποτε άλλο μοντέλο, άμα δεν ήταν το Megane. Η αιχμή του δόνατος πωλήσεις χρόνια. Ακριβώς. Και γι' αυτό σε αυτό κράτησε το όνομα. Παρόλο που είναι ένα τελείως διαφορετικό ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο δεν θα κυκλοφορήσει σε καμία άλλη έκδοση από πλευράς κινητήρων, ούτε βενζίνη, ούτε δίζελ, ούτε πλαγκίν υβριδικό ή οτιδήποτε, θα είναι μόνο ηλεκτρικό, επέλεξε να το ονομάσει Megane. Και αυτό πέτυχε. Και αυτό τα λέει όλα. Ωραία. Καλή βενζίνη, καλή κινητήρα ιστορική καύση. Ναι, με τα ηλεκτρικά. Βλέπουμε τις τιμές να έχουν ανέβει στα ύψη. Κάτι άλλο να προτείνουμε στον κόσμο εκτός από ηλεκτρικό? Γιατί κακά τα ψέματα, στη χώρα μας το ηλεκτρικό θέλει ακόμα καιρό για να μπει σε καλή λειτουργία, να έχουμε καλές πωλήσεις. Τι άλλο πρέπει να προτείνουμε στον κόσμο? Βέβαια, πρέπει να έχουμε δίκτυα για να μπορούμε να φορτίζουμε τα ηλεκτρικά μας. Και γι' αυτό τόσο καιρό μιλάμε για υβριδικά ακόμα. Ωστόσο, εδώ η Renault και ο όμιλος Renault γενικώς έχει να αντιπροτείνει πολύ, πολύ ρεαλιστικές λύσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση του πιο φτηνού καυσίμου κίνησης αυτή τη στιγμή στην αγορά, που δεν είναι άλλο από το υδραέριο, το LPG. Το LPG, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του είναι γύρω στο 1 ευρώ, τη στιγμή που η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ ξεκινάει από τα 2 και ανεβαίνει. Άστα. Οπότε μιλάμε για ένα καύσιμο το οποίο με το καλημέρα σας είναι 50% πιο φθηνό. Οπότε εμείς έχουμε μια πλήρη γκάμα μοντέλων, τόσο το Clio όσο και το Captur, αλλά και τα Dacia Sandero και Duster χρησιμοποιούν εξελιγμένους κινητήρες διπλού καυσίμου, οι οποίοι καίνε βενζίνη και υγραέριο και φυσικά μπορούν να κινούνται μόνο με υγραέριο. Εδώ θα πούμε μια πολύ γρήγορη ανάλυση. Να πούμε ότι αν ο οδηγός χρησιμοποιεί ένα Clio για παράδειγμα ή ένα Captur και γεμίζει μόνο το ρεζερβουάρ του υγραερίου, μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να κάνει να έχει ένα κέρδος το οποίο αγγίζει και ξεπερνάει κατά περίπτωση τα 700 ευρώ. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το αν χρησιμοποιούσε αντιστοίχως τον κινητήρα μόνο με βενζίνη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος και ειδικά στην περίπτωση του Clio πρέπει να πούμε ότι το κέρδος πάει όλο στην τσέπη, δεν γίνεται καμία απόσβεση, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η Τεωρέν Motors το Clio το δίνει στην ίδια ακριβώς τιμή, το Clio το υγραεριοκίνητο το δίνει στην ίδια ακριβώς τιμή
με το απλό κλειό της βενζίνης. Οπότε, παίρνεις ένα αυτοκίνητο που έχει αυτή την εξτρά δυνατότητα, έχει απεριόριστη αυτονομία, όχι απεριόριστη, ασυναγόνιστη αυτονομία, η οποία πλησιάζει τα 1200 χιλιόμετρα, και παράλληλα με τη χρήση υγραερίου έχει και 700 περίπου ευρώ στην τσέπη από κέρδος κάθε χρόνο. Πάρα πολύ ωραία ακούγονται αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιος θα θέλει να πάει σε μια αντιπροσωπεία να πάρει το καινούργιο το αυτοκίνητο. Τι κάνουμε παραδόσεις? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Οι παραγγελίες μας δεν καθυστερούν περισσότερο από 2 ή 3 μήνες και ενίοτε, ανάλογα την περίοδο που θα έρθει κάποιος, έχουμε και αρκετά ετοιμοπαράδοτα μοντέλα. Οπότε σε αυτό το επίπεδο δεν έχουμε μεγάλο χάσμα, είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι και γι' αυτό ο κόσμος ανταποκρίνεται επιλέγοντας τα μοντέλα μας. Οπότε για κάποιον που θα θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο Renault διπλού καυσίμου, υπάρχει ετοιμοπαράδοτο. Το ετοιμοπαράδοτο δεν το παίρνει το αγοραστή, το παίρνει αύριο, να μην παρεξηγούμαστε, αλλά έχει μικρό χρόνο παράδοσης. Παράδοσης, σωστά. Α, μπράβο, για να τα εξηγούμε στον κόσμο, γιατί μπορεί να κάποιοι να νομίζουν ότι σήμερα το παραγγέλνεις και σε μια εβδομάδα έρχεται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα περιμένει ένα. Δυστυχώς πια έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Ελπίζουμε να μας ξανάβρει κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Άλλο κάτι καινούργιο από Renault και Dacia μέσα στη χρονιά έχουμε εκτός από το Austral και το Renault Megane. Το άλλο το οποίο θα αναμένουμε μέσα σε συναπτό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και μέχρι το καλοκαίρι, είναι το Dacia Jogger, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει το πιο φθηνό, πιο προσιτό, crossover μεσαίου μεγέθους, εφταθέσιο αυτοκίνητο της αγοράς. Οπότε εδώ έχουμε ακόμα μία έτσι πρόταση, η οποία συμβαδίζει απόλυτα με το value for money χαρακτήρα της Dacia. Ήδη το αυτοκίνητο έχει αρχίσει να κυκλοφορεί, να δοκιμάζεται στο εξωτερικό, έχει αποσπάσει πάρα πολλές θετικές κριτικές. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο εν γέννη βασίζεται στο Sandero. Ωστόσο έχει πολύ μεγάλο αμάξωμα, έχει το μεγαλύτερο αμάξωμα που έχει Dacia, αυτοκίνητο της Dacia αυτή τη στιγμή. Έχει ένα πολύ μεγάλο μεταξόνιο που σημαίνει πάρα πολύ μεγάλους χώρους και διατίθεται και σε πενταθέσια έκδοση με πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών, αλλά και σε εφταθέσια. Κάτι το οποίο του δίνει μια μοναδικότητα. Και βέβαια με αιχμή του δόρατος στην τιμή του, η οποία ελπίζουμε και έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι απολύτως ανταγωνιστική και ίσως η φθηνότερη της αγοράς με αυτά τα χαρακτηριστικά. Η Dacia το έχει καταφέρει εδώ και καιρό, ή το Ren Motors το έχει καταφέρει, οι τιμές να είναι κάτω από αυτό που περιμένουμε, να τα λέμε όλα για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και γι' αυτό το λόγο είναι value for money τα αυτοκίνητα και κάνουν θράψεις στις πωλήσεις. Και αν πείτε όχι. Είναι έτσι, δεν είναι? Με την Dacia. Είναι ξεκάθαρο και μην ξεχνάμε ότι να δώσουμε και ένα στίγμα, μια και το αναφέρεται αυτό κύριε Κοτσάνη Τάσο, να πούμε ότι το Sandero ήταν δεύτερο σε πωλήσεις αυτοκίνητο πανευρωπαϊκά το 2021. Ήτανε σε σύνολο πωλήσεων, προσέξτε τι λέμε τώρα. Ναι, ναι. Το ήτανε πρώτο σε σύνολο λιανικών πωλήσεων και το Duster ήτανε πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του SUV. Έτσι, αυτό για μια μάρκα η οποία έκανε ένα reset στην ιστορία της και στην τοποθέτησή της, στη στρατηγική της εδώ και 15-16 χρόνια, νομίζω ότι είναι ένας άθλος και είναι η καλύτερη απόδειξη ότι έχει επιτύχει ακριβώς το στόχο της και έχει βρει τη θέση στην αγορά. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου που ξέφυγε την οικογένειά σου, έτσι να τα πούμε λίγο ραδιοφωνικά εδώ, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και ελπίζω σύντομα να έχουμε και άλλα νέα να μιλήσουμε για Renault και Dacia και οτιδήποτε έχει να κάνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Χρήστο.